Ηρεμία παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στα σύνορα. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα. Συγκλονιστικό βίντεο με αστυνομικούς και στρατιωτικούς να ψέλουν τον εθνικό ύμνο. 2 νεκροί από κορονοϊό από την περιοχή της Ξάνθης. Τα πρώτα αντισηπτικά εμφανίστηκαν ύστερα από καιρό στην αγορά. Κανένα κρούσμα κορονοϊού δεν έχει εμφανιστεί στην περιοχή της Ορεστιάδας. Να παραμείνουν στα σπίτια τους, καλούν τους πολίτες οι επιστήμονες. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5η 26 Μαρτίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Ακμεότατο παραμένει το ηθικό των φρουνών των συνόρων. Ο στρατός και η αστυνομία βρίσκονται στα σύνορα για την ασφάλεια της πατρίδας. Στο μεταξύ, οι πρώτες ζημιές σε τουρκικά οχήματα έχουν αρχίσει να καταγράφονται. Ομοψυχία, ηθικό, Ελλάδα, Έλληνες. Την ημέρα της Εθνικής Εορτής, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά των Ελλήνων τις τελευταίες εβδομάδες, οι φρουροί των συνόρων έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα. Με περηφάνεια αστυνομικοί και στρατιωτικοί έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Τις τελευταίες μέρες το ηθικό των Ελλήνων συνεχώς αναπτερώνεται. Καμία προσπάθεια της απέναντι πλευράς από την αρχή της κρίσης δεν έχει αποτέλεσμα. Ο εύρος δεν πέφτει. Αντίθετα, τα στρατιωτικά οχήματα της Τουρκίας φαίνεται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός μετόπου που η ίδια άνοιξε. Στα μετόπιστα είναι οι Έλληνες εψυχώνουν τους Έλληνες της πρώτης γραμμής. Το νέο τραγούδι του τραγουδοποιού Στέλιου Βραχιόλογλου σκεπάζει την Ελλάδα από τον Εύρο έως το Καστελόριζο. Σε τούτα δω τα χώματα, περπάτησα πρώτη φορά. Εδώ έμαθα να αγαπώ, να πονάω, να γελώ. Είμαι ελεύθερο πουλί μες στο γαλάζιο ουρανό. Όσο θα ζω δεν το ξεχνώ, σ' αυτούς που φύγανε το χρωστό. Απ' την Ορεστιάδα στο Καστελό να πάει στο καλό. Έτουτα δω τα χώματα, φεγγάρια έχουν δει πολλά. Στον κάμπο και στη θάλασσα θα βγει ο ήλιος πιο ψηλά. Κι αν είμαι ελεύθερος καρύ πάνω σε κύμα θάλασσι, όσο θα ζω δεν το ξεχνώ, σ' αυτούς που φύγανε το χρωστό. 2 είναι πλέον τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους στη Θράκη από τον κορονοϊό. Πρόκειται για έναν 70χρονο και έναν 46χρονο στρατιωτικό, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα. Και τα δύο θύματα είναι από την Ξάνθη. Στο μεταξύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και καραντίνας, τέθηκε ο οικισμός του Εχήνου στην Ξάνθη μέχρι και τις 7 Απριλίου.
Όσον αφορά στα κρούσματα που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου Βαγγέλη Ρούφου, μέχρι σήμερα 5η 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 3 το μεσημέρι, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται συνολικά 12 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα οποία προέρχονται από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από αυτά, τα 4 νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού δεν έχει καταγραφεί στην περιοχή του Βορείου Τμήματος του Εύρου, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας Χρήστο Παπαθανάκη. Στόχος του Κέντρου Υγείας είναι η διαρκής εξυπηρέτηση των πολιτών, η οποία όμως πρέπει να γίνεται από απόσταση. Κανένα θετικό κρούσμα κορονοϊού δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα στον Βόρειο Εύρο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Γενικής Ιατρικής Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας Χρήστο Παπαθανάκη. Όσον αφορά τα κρούσματα στην Ορεστιάδα, πρέπει να πούμε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν κατεγραμμένα θετικά κρούσματα στην περιοχή μας και ευελπιστούμε ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας καθησυχάζει. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κατεγραμμένα περιστατικά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιστατικά, κρούσματα δηλαδή, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί, τα οποία έχουν μικρή ήπια συμπτωματολογία ή καθόλου συμπτωματολογία, οπότε δεν τα ξέρουμε. Αυτό βέβαια θα φανεί στην πορεία. Αν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, σίγουρα θα υπάρξει διασπορά και θα το διαπιστώσουμε σε λίγο καιρό. Οι πολίτες έχουν ευαισθητοποιηθεί και τα μέτρα από την πολιτεία που μας κρατούν σε αποστάσεις έχουν ευοδώσει. Εκείνο που είναι σίγουρο ότι η προφύλαξη και η τήρηση των κανόνων πρέπει να είναι πλήρες, ούτως ώστε αυτή η καλή κατάσταση τώρα είναι να συνεχιστεί όσο δυνατόν πιο πολύ. Όσον αφορά την ανταπόκριση του κόσμου, οφείλω να πω ότι είναι αρκετά καλή. Η συμμόρφωση των συμπολιτών μας είναι ικανοποιητική. Φαίνεται ότι τα μέτρα αποδίδουν. Η ενημέρωση και η καθοδήγηση τόσο από τους επίσημους φορείς του κράτους, της πολιτείας, όσο και από εμάς σε τοπικό επίπεδο, κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Πρέπει να πω ότι η επάρκεια των γιατρών στο κέντρο υγείας είναι ικανοποιητική και προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο. Αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα περιφερειακά ιατρεία και τα αγροτικά ιατρεία, οπότε οι γιατροί των περιφερειακών ιατρείων είναι στη διάθεσή μας. Και με αυτούς το σύνολο των γιατρών από την υποπτία του κέντρου υγείας είναι 11. Οπότε υπάρχει επαρκές προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο για να μπορέσει να δώσει όλες τις πληροφορίες τόσο για την προφύλαξη όσο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Επάρκεια ιατρικού προσωπικού υπάρχει στο κέντρο υγείας Ορεστιάδας. Συνεχίζονται και οι συνταγογραφήσεις με ειδικό καθεστώς μετά από απόφαση της διεύθυνσης, ενώ έχουν μετατοπιστεί οι εξετάσεις ρουτίνας. Όσον αφορά την καθημερινότητα του κέντρου υγείας, φυσικά και αυτή η καθημερινότητα έχει διαφοροποιηθεί από αυτήν την πανδημία και δεν μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Όπως είναι και λογικό, δεν κάνουν πλέον εξετάσεις ρουτίνας. Οτιδήποτε της ρουτίνας έχει πλέον μετατοπιστεί για αργότερα, είτε αυτές είναι εξετάσεις ή χρόνια νοσήματα υποδιέστερα, να το πω. Φυσικά έχει διαφοροποιηθεί και η στάση μας απέναντι στους ασθενείς με την έννοια ότι και για τη συνταγογράφηση πλέον δεν εισέρχονται στον χώρο του κέντρου υγείας, δίνουν τα βιλιάρια από την είσοδο και συνταγογραφούνται τα φάρμακα κατά αυτόν τον τρόπο. Φυσικά η συνταγογράφηση γίνεται και τηλεφωνικά. Όλο αυτό γίνεται για να μην προσέρχονται στο κέντρο υγείας άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ πέρα. Δηλαδή, πόσοι ασθενείς ευπαθών κατηγοριών θα νοσήσουν. Όσο λιγότερο νοσήσουν, τόσο λιγότερες απώλειες θα έχουμε και τόσο το σύστημα θα αντέξει. Αν ο αριθμός από τις ευπαθείς κατηγορίες που θα νοσήσει είναι αρκετά μεγάλος, τότε θα δοκιμαστεί πραγματικά η ικανότητα του συστήματος να αντεπεξέλθει και φυσικά τότε οι απώλειες θα είναι μεγαλύτερες. Γιατί, όπως είπα και άλλη φορά, όλοι αυτοί οι ασθενείς των ευπαθών κατηγοριών θα χρειαστούν κρεβάτια σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα χρειαστεί υποστήριξη της αναπνοής, οπότε πραγματικά δεν θα παρκέσουν τα κρεβάτια που είναι διαθέσιμα. Αναλώσιμα προς το παρόν υπάρχουν στο κέντρο υγείας Ορεστιάδας, σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανάκη. Πρέπει να πούμε στην παρούσα φάση ότι ο εξοπλισμός που μας έχει παραχωρηθεί από τη ΔΥΠ είναι επαρκής σε αυτές τις συνθήκες. Φυσικά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν αργότερα. Δηλαδή, έχουμε περί τα 25.000 γάντια απλά. Έχουμε απλές μάσκες χειρουργικές 1.200. Έχουμε ποδιές ειδικές 6 περίπου και γέλια 2. Υπό τις παρούσες συνθήκες λοιπόν αυτός ο εξοπλισμός επαρκεί. Φυσικά δεν έχουμε μάσκες της FFP3 και 2, οι οποίες έχουν τον άνθρακα, που είναι ειδικές. Δεν έχουμε στολές υψηλής προστασίας.
δεν έχουμε ποδονάρια, δεν έχουμε μπότες. Όλα αυτά που αναφέρω τώρα τελευταία θα είναι σίγουρα απαραίτητα εφόσον και θα αρχίσουν να υπάρχουν τα θετικά κρούσματα στον κορονοϊό. Ευελπιστούμε ότι στην πορεία θα εφοδιαστούμε και από αυτά για να μπορέσουμε καλύτερα να τα απεξέλθουμε. Ελλείψεις σε μάσκες εξακολουθούν να υπάρχουν στην αγορά, ενώ κάποιες παρτίδες με αντισηπτικά έκαναν την εμφάνισή τους. Ωστόσο, όπως αναφέρει η φαρμακοποιός Ελένη Γκαϊντατζή, οι τιμές τους είναι αυξημένες. Αναλώσιμα χρήσης για την προστασία μας από τον κορονοϊό, όπως γάντια, μάσκες και αντισηπτικά, βρίσκονται σε μερική έλλειψη. Βέβαια, κυρίως οι μάσκες έχουν γίνει δυσέπρετες και ακριβές. Γκάντια ναι έχουμε ακόμα, μάσκες δεν έχουμε καθόλου, είπανε ότι θα μας στείλουν κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε πότε θα μας στείλουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες μάσκες που μπορούμε να φέρουμε, αλλά μας τις χρεώνουν τόσο πολύ που δεν τις φέρνουμε, γιατί μετά θα μιλήσουν για εσχροκέδια φαρμακοποιών και δυστυχώς όχι χονδρέμπορων. Αυτό είναι το θέμα μας. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τα αντισηπτικά που ό,τι έρχεται, η τιμή του είναι πολύ πιο ανεβασμένη. Αλλά δυστυχώς δεν κοιτάνε να πατάξουν την εσχροκέρδη από τους χονδρέμπορους και κατηγορούν συνεχώς τα φαρμακεία. Δεν είναι έτσι. Όταν αγοράζουμε ακριβά, αναγκαστικά θα πουλήσουμε και εμείς ακριβά. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε κάτω από τη τιμή αγοράς. Μειώστε τις εξόδους σας από το σπίτι, προγραμματίστε καλύτερα τις δουλειές σας, συμβουλεύει και η φαρμακοποιός Ελένη Γκαϊντατζή. Βλέπω στο φαρμακείο μέσα που έρχονται άτομα 2 και 3 φορές την ημέρα γιατί δεν κάνουν σωστά τις δουλειές τους. Ελπίζω τώρα με την απογόρευση κυκλοφορίας και με αυτό το χαρτί που πρέπει να συμπληρώνουν, βέβαια για μένα τώρα ένα άσπρο χαρτί που το συμπληρώνουμε οι ίδιοι σημαίνει ότι μπορούμε να βγούμε όσες φορές θέλουμε έξω και να κόβουμε βόλτες. Θα έπρεπε όλοι να το παίρνουν ηλεκτρονικά έτσι ώστε οι μεγάλες ηλικίες που βγαίνουν αυτοί περισσότερο έξω να σταματήσουν να βγαίνουν έξω. Ο κόσμος πιστεύω ότι θα μπορούσε να συμμορφωθεί καλύτερα. Τα μέτρα της πολιτείας που ήταν έγκαιρα απέδωσαν καρπούς αν αναλογιστούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Αν δούμε τα παραδείγματα της Ιταλίας και της Ισπανίας, πιστεύω ότι αποδίδουν γιατί κλείσαμε πάρα πολύ νωρίς τα σχολεία, που ήταν ένας βασικός παράγοντας, κατά τη γνώμη μου, για τη μετάδοση του κορονοϊού και μετά κλείσανε και πολύ γρήγορα και τα μαγαζιά. Τα τηρούμε κανονικά, κοπέλα. Έχετε δοσιτοποιηθεί? Όλα. Ό,τι λέει ο κανονισμός, ό,τι λέει. Όλα. Να και εδώ αυτά είναι όλες βεβαιώσεις για να μοιράσουν στο χωριό. Για να έχουν όλοι να έρχονται στην Ορισέδα για τα ψώνια. Για ψώνια πάω. Τα φαρμακεία λειτουργούν από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στην Ορεστιάδα μετά από απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου. Με την απογόρευση τώρα της κυκλοφορίας, ο Σύλλογος Εύρου άλλαξε τις ώρες λειτουργίας των φαρμακείων. Έγινε ενιαίο το ωράριο από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Μετά τις 4 το απόγευμα εξυπηρετεί το εφημερεύον φαρμακείο. Αυτό που εφημερεύει διανυκτερεύει, ναι. Στο μεταξύ, αυξημένα μέτρα προστασίας λαμβάνει και το ΚΤΕΛ Εύρου, το οποίο πέρα από τις απολυμάνσεις στους σταθμούς και στα λεωφορεία, προχωρά και σε θερμομέτρηση των επιβατών. Μεγάλη πτώση, η οποία όμως δεν συνεπάγεται αύξηση στη ζήτηση, παρουσιάζουν οι τιμές των καυσίμων. Η τιμή της βενζίνης σε πρατήρια είναι κάτω από τα 1,40 ευρώ, ενώ σταθερά κάτω από τα 90 λεπτά είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αυξημένη ζήτηση υπάρχει στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν και ο κόσμος παραμένει στο σπίτι του. Μεγάλη είναι η μείωση στις τιμές των υγρών καυσίμων, πετρέλαιο και βενζίνη, το τελευταίο διάστημα πολλούνται όλο και φθηνότερα, κάτι που αποτελεί ευχάριστη έκπληξη. Τις τελευταίες μέρες έχουμε μία συνεχόμενη μείωση σε όλα τα είδη των καυσίμων. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που έχουμε μείωση στις βενζίνες, αλλά στα πετρέλαια έχουμε μία αρκετά μεγάλη αύξηση, θα έλεγα. Περίπου στα 7 με 8 ευρώ τα 1000 λίτρα. Οπότε βλέπουμε, θα δούμε και αύριο πώς θα κυμανθούν οι τιμές και θα πράξουμε και εμείς ανάλογα οι πρατηριούς. Θα δούμε όμως και αύριο πώς θα είναι οι τιμές, αν θα υπάρξει δηλαδή και άλλη αύξηση, οπότε θα υπάρξει και αναπροσαρμογή και στον πίνακά μας πλέον, αφού παραλάβουμε βέβαια και μετά. Ο καταναλωτής πλέον μπορεί να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή από την έναρξη του χειμώνα. Περίπου οι βενζίνες κυμαίνονται γύρω στο 1,40 και τα πετρέλαια γύρω στο 1,13-14 το πετρέλαιο κίνησης και στα 87 λεπτά είναι περίπου το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτές είναι οι τιμές για σήμερα.
Η πρόεδρος των βενζινοπολών Βορείου Εύρου, Βάσο Καλαϊτζή, συνιστά στους καταναλωτές να προχωρήσουν σε παραγγελίες, καθώς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι συμφέρουσα. Θα συνιστούσα τον κόσμο, αυτοί τουλάχιστον που έχουν την οικονομική δυνατότητα, να μπορέσουν να γεμίσουν τα καζάνια τους. Να είμαστε βέβαια όλοι γεροί, αλλά εάν πάνε όλα καλά τα πράγματα, του χρόνου σίγουρα δεν πρόκειται να δούμε αυτές τις τιμές. Και μπορεί η ζήτηση στο πετρέλαιο θέρμανσης λόγω καιρού και του γεγονότος ότι ο κόσμος μένει στο σπίτι του να είναι αυξημένη. Η πτώση ζήτησης όμως στα υπόλοιπα καύσιμα είναι μεγάλη. Η μόνη κίνηση που υπάρχει είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί και οι καταναλωτές, όπως είπαμε, μένει ο περισσότερος κόσμος μένει στο σπίτι του και θέλουν να ζεσταθούν, οπότε καταναλώνουν και πετρέλαιο θέρμανσης, εκτός βέβαια από τις άλλες πηγές που χρησιμοποιούν ξύλα και κλιματιστικά ή πέλατη ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει πολύ μικρή κατανάλωση στη βενζίνη. Πιο πολύ καταναλώνουν πλέον αυτοί που κινούνται, δηλαδή ο στρατός, οι αστυνομικοί, για να πάνε στις δουλειές τους. Άλλη κίνηση ιδιαίτερη δεν υπάρχει. Και εδώ πέρα θεωρώ ότι κυμαινόμαστε περίπου στο 60 με 70% μείωση στα υπόλοιπα καύσιμα, εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης.